Καταπληκτικό. Και το χειροκροτήσω και εγώ. Γιατί είναι καταπληκτικό. Είναι ανατρίχιασα από δέο. Είναι φοβερό. Κύριε Μπούμεν, είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ. Αυτό, να ακούω νέους ανθρώπους σαν εσάς να λέτε αυτό το πράγμα. Καλά, αυτόν εκεί πέρα δεν τον πιστεύω, γιατί είναι Ιταλός και πολύ φίλος μου και μπορεί να είναι επηρεασμένος. Buongiorno, come stai? Αλλά εσάς πραγματικά συγκινούμαι εγώ που σας βλέπω ότι συγκινήσετε. Διότι δεν έχουμε αυτό το καλό στην Ελλάδα. Η μουσική μας είναι άλλο είδος, άλλο. Και αυτό με συγκίνει. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι μπορεί η μουσική μας, γιατί και εγώ ανήκω σε ένα άλλο χώρο όσον αφορά το τραγούδι, αλλά παρόλα αυτά κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της μουσικής της δικής σας, σε όλο μας το είναι, γιατί ωραία να λες και ένα τσιφτετέλι και ένα ζεμπέικο και όλα αυτά, αλλά αυτή η μουσική, ακόμα και αν δεν ξέρεις να καταλάβεις τα λόγια και δεν ξέρεις τίποτα, μπορεί να ενώσει λαούς, ενώσει κράτη, εντυπωσιάζει. Ναι. Είναι αυτό που λέμε η ανατριχύλα που αισθάνεσαι. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, να κάνουμε ένα μικρό σαμαράιζ, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου, που είναι η βιογραφία του μετανάστη Ριγκολέτο, από το οποίο σας καθιέρωσε κιόλας, ο μετανάστης Ριγκολέτο. 223 παραστάσεις. Ανά τον κόσμο. Ανά τον κόσμο. Μαζί με τον Παβαρότη που είδατε εκεί. 37 φορές και καρίσιμο εδώ πέρα, ξέρει ποιος είναι ο Παβαρότη πολύ καλά. Υπήρξε για μένα πιθανώς ο μεγαλύτερος τενόρος της εποχής μας, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Σε μία συζήτηση που κάναμε, και αυτό θα σε εντυπωσιάσει, Εμμανουέλα, τώρα που το ακούσεις, μου είπατε και το έμαθα και το κράτησα, ότι ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος, πιο ακριβοπληρωμένος άνθρωπος στον κόσμο ήταν ο Παβαρότη. Πρώτος ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν του μπάσκετ. Του μπάσκετ, ναι. Και με 42 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο. Και δεύτερος ο Παβαρότη, φτωχός ο καημένος κι αυτός, με 39,5 δισεκατομμύρια. Σε ένα χρόνο. Και μετά πέφτουν λίγο χαμηλότερα, ο Ντομίνγκο που είδατε εκεί πέρα, με 20 δισεκατομμύρια. Και μετά ο Καρέρας με 16 δισεκατομμύρια. Και μετά εμείς με 7 δισεκατομμύρια. Άκου, Αλέξανδρε. Οι τιμές ήταν διπλάσιες. Κάποτε με τον Ντομίνγκο είμαστε στο Ισραήλ και τραγουδήσαμε μαζί. Και επειδή εγώ έπαιρνα τότε 200 δολάρια την παράσταση και ο Ντομίνγκο 200 δολάρια τον μήνα. Ναι. Έτσι όλα τα φαγητά τα πλήρωνα εγώ. Και όποτε με βρίσκει ο Ντομίνγκο, λέει, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα φαγητά που μας κερνούσες. Αλλά ο Έλληνας όμως, κύριε Μοδινέ, είναι large. Είναι, ο Έλληνας έχει τη φιλοξενία. Δεν νοιάζει πώς θα βγάζει. Ναι. Ούτε τον νοιάζει να μαζέψει. Πώς θα ευχαριστήσει τους άλλους γύρω του. Και όταν τραγουδήσαμε με τον Ντομίνγκο στη Σινσινάτη, ήρθε η κοινότητα και φτιάξανε ένα πάρτι στο σπίτι των ανθρώπων που έμενα. Ήταν Δόκτωρ Τζον Πάπας και Μίσες Πάπας, γιατροί και οι δύο. Και ήρθε τεράστιος κήπος και ήρθε ο Ντομίνγκο και ο Μακαρίτης, ο αγαπημένος μου φίλος, μεγάλος, Νίκος Μοσχονάς. Γι' αυτός είχε τραγουδήσει μαζί μας. Και όποτε με έβλεπε ο Ντομίνγκο, ακόμα και προχθές που τον είδα, είδαμε εδώ πέρα, πριν λίγες μέρες, πέρσι το καλοκαίρι μάλλον, μου λέει, πότε θα φάμε ελληνικό φαΐ? Πλάσιτο, είσαι στην Ελλάδα, του λέω. Φαντάσου. Ο Τζον Μοδινός, βέβαια έχουμε και απόσπασμα που τραγουδάτε. Ναι. Θα το βρούμε, να το βάλουμε και αυτό. Να πω ότι ο Τζον Μοδινός μέχρι το τέλος της εκπομπής θα είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την βιογραφία του. Εσείς βέβαια δεν θα ξεχνάτε ποτέ το email της εκπομπής που είναι. Να στείλετε στο email mimoupis@yahoo.com ή να τηλεφωνείτε στο 210-27-24-676 και ένα σούπερ τυχερό από εσάς καθημερινά. Το χαλί αξίας 300 ευρώ. Εντελώς δωρεάν, θα επιλέξετε όποιο χαλί θέλετε εσείς μέχρι αξίας 300 ευρώ από τα καταστήματα Μαζεμένος που είναι κοντά μας και σήμερα. Ετωλικού 79 στην Αγία Σοφία ή Λεωφόρο Πέτρου Ράλι 509 στη Νίκαια. Ένα χαλί δώρο από εμάς για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Μπορώ να λάβω και εγώ μέρος. Βεβαίως, 27-46-76 από το κινητό τα κατάκα. Απλά θα πεις το όνομά σου. Τζον Μοδινός και το τηλέφωνο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται στο χωριό το οποίο είπαμε, αποφασίζει, το βλέπει, του το λένε. Πώς ανακαλύπτει, ναι, ότι έχει μια υπέροχη φωνή.
όταν ήμουν μικρός, 6 χρονών, είχα μια πολύ δυνατή φωνή. Mm-hmm. Και ο παππούς μου ήταν παπάς. Και ο θείος μου έψαλνε πολύ ωραία, είχε πολύ γνώση της βυζαντινής μουσικής. Πριν καλά-καλά μάθω το αλφάβητο, εγώ έμαθα βυζαντινή μουσική. Και εκεί ανακάλυψα ότι είχα τη φωνή αυτή, μέσω της εκκλησίας. Και σιγά-σιγά εγώ είδα, άκουγα στο Hollywood κλπ. Κλπ. Τον Νέρσον Έντι και η Ζανέτ Μακδόναλντ, εσείς δεν τα ξέρετε, είσαστε πολύ μικροί, οι οποίοι κάνανε καταπληκτικές ταινίες τότε. Και εγώ ήθελα, πάση θυσία, να πάω στην Αμερική. Είχα ένα θείο στην Αμερική, ο οποίος λεγόταν Γιάννης Μόδινος, και εξού και τον Τζον. Ο θείος μου έγινε Τζον Μόδινος. Και όχι Τζον Μόδινος μόνο, αλλά τον λέγανε Μοντάινος το Ιώτα. Και το άλλαξε και το έκανε Μοντίνος, για να ακούγεται πιο ελληνικό, με έψιλο. Mm-hmm. Στην Ιταλία νομίζουν ότι εγώ ο Παβαρότη είναι από τη Μόντενα, πόλης Μόντενα. Mm-hmm. Και όλοι νομίζουν ότι είμαι από τη Μόντενα και το άλλαξα το όνομα και το έκανα Μοντένος. Κατάλαβατε. Άρα η ιδέα είναι ότι να ξεκινήσεις 18 χρονών, 19 χρονών και να πας σε μια χώρα που δεν ξέρεις τίποτα και κανένα και να φτάσεις εκεί που κατάφερα και έφτασα εγώ, με μεγάλη υπερηφάνεια το λέω, να συμφάγω με τον πρόεδρο Κένετι, να συμφάγω και να γίνω φίλος πάρα πολύ με τον Τζίμι Κάρτερ, με τον Ρίκαν κλπ. Κλπ. Αυτά τα πράγματα. Και μετά αναφέρω όλους τους προέδρους, εφόσον μιλούμε για προέδρους, της Ελλάδος. Όλους. Και έχω συμφάγει με όλους και εγώ είμαι πάνω από κομματικά. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Υπήρξα πάντοτε εθνική Ελλάδος. Βεβαίως, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι συμφάγατε μαζί τους, είναι το γεγονός ότι κερδίσατε την εκτίμησή τους. Εκτίμηση. Γιατί δεν κάνατε ένα επαγγελματικό φαγητό, ένα επαγγελματικό και την αγάπη τους. Είναι η αγάπη που σας δείχνουν. Με τον Bob Kennedy γίναμε πολλοί φίλοι. Τον John γνωριστήκαμε και εγώ θα σας πω μια ιστορία. Δεν ήταν ακόμα πρόεδρος όταν τον γνώρισα. Τον είδα σε ένα σπίτι που μας καλέσανε και πήγα εγώ και τους τραγούδησα. Και ήταν γεμάτο κούκλες, τις κούκλες της Νέας Υόρκης. Ακόμα και η Γουλανδρή, η πολύ όμορφη Γουλανδρή, που θεωρείται μία από τις πιο όμορφες στην Αμερική, ήταν και αυτή εκεί. Λοιπόν, και εγώ δεν είμαι πολύ άνδρας, ας πούμε, να κοιτάζω τον Κένετι. Αυτό είναι το εξηγώ, ότι δεν έβγαλα τα μάτια μου από πάνω του. Είχε τέτοια ελκυστικότητα ο άνθρωπος. Γι' αυτό κέρδισε τις εκλογές από τον Νίξον. Ήμουν εκεί τότε και το έζησα. Διότι ο Νίξον ήταν κουμπωμένος στις εμφανίσεις του, ο κύριος ήταν χαλαρός. Είχε το μαγνητισμό. Μαγνητισμό. Το οποίο αυτό ανήκει και στους τραγουδιστές. Δηλαδή για μένα δύο υπήρξαν οι τραγουδιστές που είχαν το μαγνητισμό αυτό. Ήταν η Μαρία Κάλλας και ο Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα, βεβαίως. Ναι, τον έχω εκεί πέρα. Είμαστε πολύ φίλοι. Κάναμε πολύ παρέα με τον Φράγκη στο Las Vegas και θα το διαβάσετε εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία δεν θα πιστέψει κανείς πως ένα παιδί από το Όμοδος κατάφερε και έκανε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος μετά από όλα αυτά τα χρόνια, από όλες αυτές τις εμπειρίες, να τα συλλέξει όλα αυτά πάλι στο μυαλό του, γιατί έχετε περάσει απίστευτα πράγματα. Και σε συνεργασία με τον κύριο Πάνο Καλουδά, που βοήθησε στο να γραφτεί αυτό το βιβλίο, να δώσετε στον κόσμο τη βιογραφία. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι αφού βγήκε, σκέφτηκες ότι κάτι έχεις ξεχάσει. Κάτι δεν έβαλες. Όχι, μερικά δεν τα έβαλα. Είναι και πολλά extreme πράγματα που δεν ήθελα να με παρουσιάσουν ούτε, ξέρεις, γραφικό, ούτε... Αλλά έγραψα ορισμένα πράγματα τα οποία και δεν κατηγόρησα κανέναν, που δεν είμαι ο τύπος να κατηγορώ. Αγαπάω όλο τον κόσμο όπως με αγαπάει ο κόσμος.